Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος συνεδριακός θεσμός με τίτλο «Η ώρα της δημοκρατίας» στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, όπου την δεύτερη και τελευταία μέρα του συνεδρίου συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους πολιτικούς χώρους. Η ιδιώτευση εκφράζεται στην πραγματικότητα με αποχή από την εκλογική διαδικασία. Θα εξετάσουμε λοιπόν κατά πόσον αυτό είναι θετικό ή αρνητικό, κατά πόσον βοηθάει την κοινωνία, κατά πόσον βοηθάει το κοινωνικό σύνολο, κατά πόσον είναι δημοκρατικό ή όχι. Θα το ξεχωρίσουμε από άλλες ανάλογες έννοιες. Η ιδιώτευση είναι μια έννοια η οποία στην ουσία σημαίνει μια στροφή στον εαυτό μας μόνο και επομένως μετράμε περισσότερο τον εαυτό μας παρά το κοινωνικό συμφέρον. Θα το ξεχωρίσουμε λοιπόν το θέμα της ιδιώτευσης από το θέμα του ατομικισμού που στην ουσία είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό σημαίνει σεβασμό προς το σύνολο, σεβασμό προς τον άνθρωπο. Και άλλες ανάλογες έννοιες. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία σήμερα για τον τόπο μας. Γιατί πρέπει να πούμε στο εκλογικό σώμα τι σημαίνει εκλογική αποχή. Είναι καλό πράγμα ή κακό πράγμα? Μήπως υπάρχουν εναλλακτικές? Τι πρέπει να κάνει ο εκλογέας όταν βρίσκεται μπροστά από την κάλπη? Αυτά νομίζω θα συζητήσουμε σήμερα. Η αποχή του κόσμου, σύμφωνα τουλάχιστον με τους όρους του συνεδρίου, οφείλεται είτε σε εξέγερση, είτε σε αδιαφορία, είτε ακόμα και σε άγνοια, πολιτική άγνοια. Εγώ όμως έχω προσθέσει ένα τέταρτο στοιχείο, το στοιχείο της διαμαρτυρίας, όπου η αποχή στην ουσία δίνει και ένα μήνυμα. Με αυτή την έννοια είναι ενεργητική αποχή, διότι δίνει ένα μήνυμα και λέει στο οποιοδήποτε εκλογικό μηχανισμό, στον οποιοδήποτε κομματικό μηχανισμό, λέει ότι ακούστε, εγώ σήμερα απέχω, αλλά προσέξτε, γιατί αν δεν συμμορφωθείτε, τότε θα λάβω μέρος στις εκλογές και θα είμαι αντίθετος. Ή θα συνεχίσω να είμαι απόν, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίσω να είμαι ένας κίνδυνος για το σύστημα. Νομίζω ότι σήμερα η αποχή οφείλεται σε διαμαρτυρία. Διαμαρτυρία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, το οποίο πολιτικό σύστημα έχει προδώσει τον ελληνικό λαό για δεκαετίες τώρα. Ολόκληρο και δεν ξέρω κανέναν. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί και θα απασχολήσει και στις επόμενες εκλογές έντονα την ελληνική κοινωνία, αλλά ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Γιατί σύμφωνα με κάποιες έρευνες, ενώ πριν από μια δεκαετία το 5% μόνο των νέων αποστρέφονταν την εκλογική διαδικασία, σήμερα αυτό το ποσοστό έχει εκτιναχθεί στο 25%. Μιλάμε δηλαδή για μια τρομακτική αυξητική τάση της αποχής. Τώρα, το αν αυτή η αποχή εκφράζεται ως εξέγερση, ως μια επαναστατική πράξη ή ως άγνοια ή ως αδιαφορία, εδώ οφείλουμε να αναζητήσουμε πρώτα απ' όλα, για να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και με την κοινωνία, τις αιτίες που οδηγούν στην αποχή. Και οι αιτίες δεν είναι άλλο από την κοινωνική κρίση, από το ότι οι εργαζόμενοι, οι νέοι συνθλίβονται κάτω από την οικονομική ανέχεια, από την ανεργία, από την μαζική μετανάστευση. Και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα και στις πάλε πολτέ καλές εποχές, όπου τα δύο μεγάλα κόμματα ήταν κρατεά, δυστυχώς τότε δεν υπήρχε ένα μοντέλο πολιτικό το οποίο να ελκύει τη νέα γενιά. Τι βλέπουμε? Υπήρχε ένα πελατειακό σύστημα, κομματισμός, τζάκια πολιτικά, τα οποία διαδέχονταν στην πολιτική σκηνή, μίζες. Όλα αυτά λοιπόν ήταν αποτρεπτικά στο να συμμετέχουν οι νέοι στην πολιτική σκηνή. Πέρα όμως από την κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό που θα πρέπει να δούμε η εποχή δεν θεραπεύεται με παροτρύνσεις απλώς. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν το παρατηρούμε μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή, δηλαδή στις εκλογές στις βουλευτικές ή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Φαινόμενο των τελευταίων καιρών είναι η αποχή σχεδόν του πολύ μεγάλου μέρους των πολιτών από τη δημόσια ζωή. Και ιδιαίτερα αυτή η αποχή εκφράζεται και κατά τις εκλογές. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, ένας στους δύο πολίτες δεν πήγαν να ψηφίσουν. Το θέμα είναι ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι που τους οδήγησαν να μην οδεύσουν στις κάλπες. Πραγματικά το πολιτικό σύστημα δεν είναι το πρέπον, δεν δίνει τις ίσες ευκαιρίες σε όλους όπως προβλέπει το Σύνταγμα, δεν είναι τόσο καθαρό ούτως ώστε να προσελκύει νέους ανθρώπους με ήθος. Το πρόβλημα είναι όμως ότι όταν αφήνουμε το
αντί να ανακατεύονται οι ηθικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρχές με την πολιτική, ανακατεύονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει από κομματικούς σωλήνες και άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε μόνο το προσωπικό τους συμφέρον, τότε δημιουργείται σοβαρότερο πρόβλημα και για τη χώρα και για το μέλλον των παιδιών μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ιδιώτευση, δηλαδή η αποχή από τα κοινά, δεν είναι απλώς μία ένδειξη διαμαρτυρίας, απλώς είναι μία ένδειξη ότι δεν θέλουμε κάτι καλύτερο. Γι' αυτό το λόγο προτρέπω οποιονδήποτε, όταν έρχονται οι εκλογές, να μην αφήνει κανέναν άλλον να αποφασίζει για το μέλλον του, να μην αφήνει ανθρώπους που δεν ξέρουν ούτε και να διαβάζουν, αλλά κατευθύνονται, να αποφασίζουν για το αν τα παιδιά του θα φύγουν στο εξωτερικό ή όχι. Είναι σημαντικό το σημερινό θέμα το οποίο θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε και με την Νεολαία και με τους υπόλοιπους εκπροσώπους των κομμάτων. Είναι η αποχή και το πώς και το τι μηνύματα δίνει στον πολιτικό κόσμο. Θεωρώ ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν κόμματα και σαν πολιτική είναι η αποχή. Θεωρώ ότι θα γίνει επικοδομητική συζήτηση και θα βγουν συμπεράσματα τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους πολιτικούς σχηματισμούς. Η συμμετοχή στην κορύφωση της στιγμής του δημοκρατικού πολιτεύματος που είναι οι εκλογές είναι καθήκον του πολίτη. Στο μέτρο που αυτή δεν εκφράζεται με ένα ικανοποιητικό τρόπο, αντιλαμβάνεστε πως δημιουργεί προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την νομιμοποίηση αυτή καθεαυτή του πολιτεύματος, είτε κάθε φορά της εξουσίας η οποία αναδεικνύεται μέσα από τις εκλογές για να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος.